κάτι μέλη και με άλλα θέματα, όπως την πλατφόρμα Open Research Europe, για την οποία θα μας μιλήσει σήμερα. Η μόνιμη θέση της είναι στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όπου εργάζεται από το 2009, σε υποδομές για την επιστημονική επικοινωνία και την ανοιχτή επιστήμη, καθώς και πολιτικές για την ανοιχτή επιστήμη. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει πολλά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα τις πολιτικές και τις υποδομές ανοιχτής πρόσβασης. Δημοσιεύει σχετικά με την επιστημονική επικοινωνία, την ανοιχτή πρόσβαση και ερευνητική πολιτική. Βικτώρια, ο λόγος σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Κύπρο και την Αθήνα για την πρόσκληση και είμαι πολύ χαρούμενη προφανώς να είμαι σήμερα μαζί σας και να μιλήσω για την πλατφόρμα μας στην ελληνική γλώσσα. Παρακολουθώ τις δραστηριότητες και των βιβλιοθηκών και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και του Open Air και πραγματικά είναι, χρειαζόμαστε αυτή την εντατική σας δράση με τους ερευνητές για την ενημέρωσή τους και για την προώθηση της ανοιχτής επιστήμης. Και οι χώρες το χρειάζονται και η Ευρώπη το χρειάζεται. Χωρίς να καθυστερήσω παραπάνω, να σας μιλήσω λίγο για τη νέα πλατφόρμα δημοσιεύσεων και να σας δώσω λίγο τα συμφραζόμενα των πολιτικών πολύ σύντομα. Γνωρίζετε πολύ καλά οι περισσότεροι από εσάς εφόσον εμπλέκεστε σε τέτοια θέματα, αλλά και αν είστε ερευνητές και έχετε έργα σχετικά, ότι η ανοιχτή πρόσβαση και πλέον στον ορίζοντα Ευρώπη η ανοιχτή επιστήμη είναι ακρογωνίως λίθος των πολιτικών έρευνας στα προγράμματα πλαίσιου, ήδη από το FP7, όπου υπήρχε ένα πιλωτικό, συγγνώμη, για τις δημοσιεύσεις με ανοιχτή πρόσβαση. Το βλέπετε ήδη από το 2008. Το 2014, όπου ξεκίνησε ο ορίζοντας 2020, η ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις έγινε υποχρεωτική και ξεκίνησε ένα πιλωτικό για την ανοιχτή πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα και την διαχείριση επιστημονικών δεδομένων, το οποίο το 2017 ουσιαστικά έγινε mainstream, το όπως λέμε, δηλαδή ισχύει για όλα τα συμβόλαια, εκτός αν θέλει κανείς να πάρει εξαίρεση και έχει λόγους για το συγκεκριμένο. Στον ορίζοντα Ευρώπη πλέον δεν μιλάμε μόνο για ανοιχτή πρόσβαση, μιλάμε για ανοιχτή επιστήμη, συνεπώς τα συμφραζόμενα των πολιτικών είναι έτσι ακόμα πιο ισχυρά. Η πολιτική για την ανοιχτή επιστήμη, για την ανοιχτή πρόσβαση ισχυροποιείται και έρχονται μέσα και νέα στοιχεία στην πολιτική μας που ξεκινάει τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη προσέξει ότι έχει βγει το draft, το προσχέδιο ουσιαστικά, το οποίο δεν αναμένεται όμως να αλλάξει για τα δικά μας θέματα, για την ανοιχτή επιστήμη, του Model Grant Agreement. Το Model Grant Agreement είναι το συμβόλαιο ουσιαστικά που υπογράφουν οι συμβαλόμενοι, όσοι οργανισμοί συμμετέχουν σε projects με την Κομισιόν, και εκεί πέρα διατυπώνονται οι λεπτομέρειες της υλοποίησης της πολιτικής, οπότε αυτά υπάρχουν να τα δείτε στο ίντερνετ. Η πολιτική λοιπόν για την ανοιχτή πλέον επιστήμη καλεί για άμεση ανοιχτή πρόσβαση. Τι σημαίνει στις δημοσιεύσεις? Δηλαδή άμα τη δημοσίευση ουσιαστικά δεν υπάρχει εμπάργκο πλέον, ενώ στον ορίζοντα 2020 επιτρέπουμε την ανοιχτή πρόσβαση έως και 6 μήνες για STM, δηλαδή Science, Technical, Engineering, Medical, και μέχρι 12 μήνες για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Τώρα όμως, στον ορίζοντα Ευρώπη, ζητάμε άμεση ανοιχτή πρόσβαση. Και συγκεκριμένα, για να το πούμε και αυτό, ζητάμε ανοιχτή πρόσβαση μέσω αποθετηρίων. Αυτό είναι η συνέχεια της πολιτικής με τον ορίζοντα 2020. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτά για τις δημοσιεύσεις. Επομένως, πολύ σημαντική αλλαγή, η άμεση ανοιχτή πρόσβαση χωρίς εξαιρέσεις στις δημοσιεύσεις. Ούτε εξαίρεση στην ανοιχτή πρόσβαση, ούτε στο άμεση. Ό,τι δημοσίευση επιστημονική γίνεται peer reviewed, έτσι να το πούμε και αυτό, με αξιολόγηση, για αυτές τις δημοσιεύσεις μιλάμε, πρέπει να είναι άμεσα ανοιχτή. Και επίσης, στα επιστημονικά δεδομένα, έμφαση πλέον δίνεται παραπάνω ουσιαστικά στο research data management, δηλαδή στη διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων. Η ανοιχτή πρόσβαση είναι το ουσιαστικά. Νομίζω χάθηκε η σύνδεση. Ναι.
Ναι, πράγματι δεν ακούγεται. Διαχείριση δεδομένων και να μην δώσετε. Βίκτορια, δε σε χάνουμε. Η σύνδεση μάλλον είναι λίγο κακή αυτή τη στιγμή. Σιλβία, μ' ακούτε? Βικτόρια μου, με κάποιες διακοπές. Α, δεν με ακούτε ολοκάθαρα τώρα, δηλαδή? Ναι, είχα τώρα κάποιο ναι, πρόβλημα. Τώρα ναι. Χάσαμε πριν, Α, έτσι, χάσατε. ένα δυο Κοίτα λεπτά. να δεις, αυτό είναι μεγάλη καντεμιά. Okay, να επαναλάβω την πολιτική του Ορίζοντα Ευρώπη για την ανοιχτή πρόσβαση. Το είπαμε, το ακούσατε αυτό? Ναι, είμαστε στα data management plan. Α, στα data, okay. Συγγνώμη, κρίμα, πολύ σπανία συμβαίνει αυτό σήμερα. Ελπίζω να σταματήσει εδώ. Έμφαση στον ορίζοντα Ευρώπη, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, δίνεται στη διαχείριση των δεδομένων. Δηλαδή, ανοιχτή πρόσβαση είναι, απαιτείται, αλλά εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν μπορεί όμως κανείς να εξαιρεθεί από τη διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων, εφόσον παράγονται επιστημονικά δεδομένα στο έργο. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γίνει data management plan, δηλαδή πλάνο διαχείρισης δεδομένων, και ότι θέλουμε τα data να είναι κατά το δυνατόν fair, findable, accessible, interoperable and reusable. Για όσους από εσάς γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή να μπορούν να είναι ευρέσιμα με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση στο μέλλον. Επίσης, λέει ο Ορίζοντας Ευρώπη ότι θα υποστηρίξει πρακτικές ανοιχτής επιστήμης. Κάποιες είναι, απαιτούνται από το συμβόλαιο, όπως σας είπα πριν, αλλά και ότι κάποιες ουσιαστικά θα υπάρχουν κίνητρα, και αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι η ανοιχτή επιστήμη μπαίνει μέσα στην αξιολόγηση. Το μεγάλο κίνητρο είναι αυτό. Και ότι αξιολογείται στο κριτήριο excellence, στο πρώτο κριτήριο, και θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες και εκτενείς οδηγίες για αυτό το θέμα, προκειμένου να δώσουμε κίνητρα στους ερευνητές να ασκούν ουσιαστικά πρακτικές της ανοιχτής επιστήμης. Και επίσης, πολύ σημαντικό, ζητάμε να διατηρούν τα πανεπιστήμια και οι ίδιοι ερευνητές αρκετά πνευματικά δικαιώματα, να μην δηλαδή τα δίνουν όσο γίνεται αυτό στους εκδότες, ώστε να δοθεί η ανοιχτή πρόσβαση που ζητάμε. Και ανοιχτή πρόσβαση συγκεκριμένα στις δημοσιεύσεις θέλουμε να είναι άμεσα, όπως σας είπα πριν, και με license CC BY, δηλαδή Creative Commons Attribution. Μια πολύ ανοιχτή άδεια. Πάμε λοιπόν τώρα επιτέλους στην πλατφόρμα. Για ποιο λόγο ήθελε η Επιτροπή να κάνει την πλατφόρμα? Ουσιαστικά θέλαμε να υποστηρίξουμε την πολιτική μας ανοιχτής πρόσβασης και να ενισχύσουμε την δυνατότητα των αυτό που λέμε των beneficiaries, δηλαδή των οργανισμών που έχουμε σύμβαση μαζί τους, και των ερευνητών μας, ουσιαστικά γι' αυτό πρόκειται, να μπορούν να δημοσιεύουν με ανοιχτή πρόσβαση και ουσιαστικά να μπορέσουν να εφαρμόσουν την πολιτική μας, έτσι. Και επίσης, ακόμα και μετά το συμβόλαιο, διότι προφανώς δεν πληρώνουν οι ερευνητές για να δημοσιεύουν σε αυτή την πλατφόρμα, είναι no cost για τους ερευνητές και μπορούν να δημοσιεύουν και μετά το συμβόλαιο. Και αυτό είναι σημαντικό. Συνεπώς, να ενισχυθεί η πολιτική ανοιχτής πρόσβασης, η οποία είναι ήδη βέβαια πολύ επιτυχημένη, αλλά θέλουμε ακόμα παραπάνω να την ενισχύσουμε. Και επίσης, είναι ένας τρόπος να δείξει η Κομισιόν ότι we walk the talk, ότι μπορούμε να θέσουμε αυτούς ως παράδειγμα εφαρμογής των πρακτικών ανοιχτής πρόσβασης σε ό,τι αφορά τις δημοσιεύσεις, όπως την ανοιχτή αξιολόγηση, τα preprints, δηλαδή τον διαμοιρασμό της έρευνας σε πρώιμο στάδιο ουσιαστικά, και επίσης να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό χώρο, τον European Research Area, τον ενιαίο χώρο έρευνας της Ευρώπης. Και να σας πω επίσης ότι η πλατφόρμα αυτή είναι μέρος του Communication for the New European Research Area, του ενιαίου χώρου έρευνας, συγγνώμη, του νέου ενιαίου χώρου έρευνας. Ήταν μια καινούργια communication που έβγαλε η Κομισιόν πέρσι το Σεπτέμβριο, το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά υπάρχει και πολιτική δέσμευση της Κομισιόν για τα επόμενα πολλά χρόνια για αυτή την πλατφόρμα, και να τη χρησιμοποιήσει για να διευκολύνει
τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Επίσης, θέλουμε να διευκολύνουμε και να συνεισφέρουμε, μάλλον, στη διαφάνεια, στην ερευνητική διαδικασία και στις δημοσιεύσεις, αλλά και στον τρόπο που και στην εκδοτική διαδικασία ουσιαστικά, και στο λεγόμενο cost effectiveness, δηλαδή στο να είναι να αξιοποιούνται κατάλληλοι πόροι για τα κατάλληλα αποτελέσματα και όχι υπερβολικοί πόροι ουσιαστικά που δεν ελέγχονται για τις δημοσιεύσεις και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν τα μοντέλα ανοιχτής πρόσβασης, τα εκδοτικά μοντέλα ανοιχτής πρόσβασης να είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Είναι ουσιαστικά και κατά κάποιο τρόπο και όχι ένα πείραμα, ένας τρόπος να το δούμε αυτό, η πλατφόρμα. Το Open Research Europe, λοιπόν, θα μπορούσατε να το φανταστείτε, είναι μια πλατφόρμα δημοσιεύσεων. Δεν είναι αποθετήριο, είναι πλατφόρμα δημοσιεύσεων. Δηλαδή, είναι ένα, δεν θα το έλεγα περιοδικό, αλλά αυτή είναι η έννοια για όσους από εσάς δεν γνωρίζετε τη διαφορά. Συνεπώς, είναι ένας τρόπος για να δημοσιεύουμε με αξιολόγηση, ένας χώρος, αν θέλετε, ένα venue. Προσφέρει υψηλό επιστημονικό επίπεδο, έτσι, και είναι αξιόπιστη η πλατφόρμα, το οποίο προκύπτει από τις πολιτικές εκδόσεων και τις οδηγίες προς τους ερευνητές, οι οποίες ακολουθούν υψηλά επιστημονικά πρότυπα, τα οποία ελέγχονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο, που βλέπετε ότι έχουμε ένα International Advisory Board, από τους οποίους τα περνάμε όλα αυτά, και φυσικά εννοείται ότι έχουμε έναν κοντράκτορα, την F1000. Αυτό έχει γίνει με δημόσιο διαγωνισμό, τον οποίο έχει κερδίσει η F1000 Research, οι οποίοι είναι εκδότης και παρέχουν επίσης και εκδοτικές υπηρεσίες. Συνεπώς, τα ξέρουν αυτά τα πράγματα, για να το πω έτσι, αλλά έχουμε και επιστημονική κοινότητα από πίσω. Και επίσης παρέχει τη δυνατότητα για άμεση δημοσίευση με γρήγορες διαδικασίες, αλλά και διαφανείς διαδικασίες. Όπως ανέφερα και πριν, είναι no author fee, δηλαδή δεν πληρώνουν οι ερευνητές για να δημοσιεύσουν εκεί. Ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις, όταν θέλει κανείς να δημοσιεύσει με ανοιχτή πρόσβαση, υπάρχει κάποιο κόστος για τους ερευνητές ή και τα πανεπιστήμια τους. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό, διότι τα επομίζεται η κομισιόν τα κόστη αυτά. Είναι επίσης, να πούμε, πολλοί το ρωτάνε και είναι σημαντικό να το ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση της, έτσι, είναι προαιρετική, είναι μια υπηρεσία έξτρα που την προσφέρει η Κομισιόν στους ερευνητές της. Αυτά για τα τυπικά. Όπως σας είπα πριν, υπάρχει ένα Scientific Advisory Board, προς το παρόν αυτή τη στιγμή έχει 24 μέλη, τα οποία καλύπτουν και τις θετικές επιστήμες, ιατρικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες από την Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης. Έχουμε φροντίσει να είναι σε διάφορα στάδια της καριέρας τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή και νέους ερευνητές περιλαμβάνει, και υπάρχει φυσικά και, υπάρχει και το λεγόμενο diversity φυσικά σε ό,τι αφορά το φύλο και άλλα χαρακτηριστικά. Και μας προσφέρουν λειτουργούν ως οδηγός μας, μας βοηθάνε στις πολιτικές, στο επιστημονικό κομμάτι ουσιαστικά της πλατφόρμας, αλλά συζητάμε μαζί τους και στρατηγικές για το μέλλον και το πώς θα εξελιχθεί η πλατφόρμα αυτή, αλλά και όταν υπάρχουν κάποια επιστημονικά ζητήματα επιμέρους στα οποία μπορεί να χρειαζόμαστε βοήθεια, πάλι προστρέφουμε σε αυτούς. Ποιος μπορεί να δημοσιεύσει λοιπόν στην πλατφόρμα, για να είναι ξεκάθαρο, γιατί και εκεί έχουμε, και είναι νομίζω καλό να το πούμε άμεσα, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς πρέπει να εμπλέκεται σε ένα project ορίζοντα 2020 ή Ευρώπης, ή ορίζοντα Ευρώπης, στο μέλλον ουσιαστικά, από το οποίο το άρθρο πρέπει να είναι αποτέλεσμα, δηλαδή να προκύπτει από αυτό το έργο. Και μπορεί να είναι είτε τρέχον project είτε να έχει τελειώσει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά πρέπει να είναι απότοκο του έργου ουσιαστικά. Και επίσης πρέπει να είναι αυτό που λέμε original, δηλαδή να είναι δουλειά πρωτότυπη, και να μην, το οποίο σημαίνει και να είναι, ναι, και να είναι πρωτότυπη έρευνα, αλλά και ως δουλειά, ως άρθρο,
αλλά και να μην έχει ουσιαστικά υποβληθεί κάπου αλλού για αξιολόγηση, έτσι. Μόνο σε αυτή την πλατφόρμα για αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή ισχύει ουσιαστικά για έργα του Ορίζοντα 2020 και στο μέλλον του Ορίζοντα Ευρώπη για το JRC, αλλά δεν μπορούν να δημοσιεύσουν ερευνητές του JRC όταν είναι εκτός έργων. Το JRC, αν γνωρίζετε, τώρα δεν είμαι σίγουρη ότι αφορά εμάς, μπορεί να συμμετέχει σε έργα. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να δημοσιεύουν, αλλά όταν αφορά έρευνα που το ίδιο το JRC κάνει, δεν μπορούν να συμμετέχουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι λίγο θεματάκι, όπως και το Euratom. Το Euratom είναι διαφορετικό πρόγραμμα πλαίσιο που βασίζεται σε ευρωπαϊκή συνθήκη από τον Ορίζοντα Ευρώπη και Ορίζοντα 2020. Και αυτή τη στιγμή έργα που χρηματοδοτούνται από το Euratom δεν μπορούν να δημοσιεύουν στην πλατφόρμα. Όπως και τα λεγόμενα cascading grants, δηλαδή τα co-funds, όπως π.χ. το COST. Γιατί εκεί δίνουμε λεφτά σε κάποιους ή σε κράτη-μέλη και τα λοιπά που αυτοί βγάζουν project και τα δίνουν αλλού. Αυτό το, η τρίτη αυτή λοιπόν δεν είναι άμεση δικαιούχοι μας και δεν μπορούν να συμμετέχουν. Αυτά όλα βέβαια είναι θεματάκια που προκύπτουν και θα δούμε πώς θα λυθούν, τα δουλεύουμε. Αλλά αν τυχόν κάποιοι από εσάς έχετε Euratom, δυστυχώς αυτή τη στιγμή όσο έχει δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε στην πλατφόρμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκδοτικό μοντέλο, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας. Δημοσιεύονται ουσιαστικά τα πρωτότυπα άρθρα καταρχάς ως preprints, δηλαδή μία δημοσίευση χωρίς αξιολόγηση, καταρχάς με ανοιχτή πρόσβαση. Μετά γίνεται η ανοιχτή αξιολόγηση, το οποίο σημαίνει ότι γνωρίζουμε τις ταυτότητες των αξιολογητών και ότι αυτοί γνωρίζουν φυσικά και την ταυτότητα του ή των συγγραφέων και ότι οι αξιολογήσεις δημοσιεύονται online και μετά μπορούν και οι γραμμένοι χρήστες να βάζουν και σχόλια. Όλο το περιεχόμενο, δηλαδή και τα άρθρα, τόσο τα άρθρα όσο και οι αξιολογήσεις, είναι αδειοδοτημένα με CC BY licenses, όπως σας είπα, Creative Commons attribution, για να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Και επίσης να πούμε ότι όλα τα άρθρα είναι διασυνδεδεμένα, δηλαδή με αυτό που λέμε persistent identifiers, δηλαδή όπως ORCIDs για τους ερευνητές, όπως DOIs για τα ίδια τα άρθρα, συνδέονται με αποθετήρια, συνδέονται με τα υποκείμενα δεδομένα όπου αυτά υπάρχουν. Είναι text and data mineable, τα κείμενα σε διαφορετικά format και τα λοιπά. Και το content, το περιεχόμενο φυσικά δίνεται για μακροπρόθεσμη διατήρηση. Αυτά είναι τα πολύ βασικά. Και τώρα θα σας δείξω ακριβώς πώς λειτουργεί το μοντέλο. Τι γίνεται λοιπόν, ένας ερευνητής υποβάλλει ένα άρθρο. Αυτό το άρθρο, αφού περάσει, και θα σας τα δείξω με λεπτομέρεια αυτά, τα λεγόμενα pre-publication checks, δηλαδή ελέγχους πριν από τη δημοσίευση, δημοσιεύεται ως preprint. Και ταυτόχρονα κατατίθενται και τα δεδομένα, εφόσον υπάρχουν data που υποστηρίζουν το άρθρο, σε κάποιο αποθετήριο και διασυνδέονται με το άρθρο. Μετά ξεκινάει η διαδικασία της αξιολόγησης, της ανοιχτής αξιολόγησης, όπως είπαμε, το οποίο σημαίνει ότι ο ερευνητής έχει προτείνει, ουσιαστικά έχει και ένα σύστημα, η πλατφόρμα AI, Artificial Intelligence, που προτείνει στον συγγραφέα, του προτείνει αξιολογητές, αλλά τελικά επιλέγει αυτούς ή και άλλους που θέλει ο ίδιος και τους προτείνει, και οι οποίοι περνάνε από έλεγχο μετά, βέβαια, από την F1000 για conflict of interest και όλα αυτά. Και τελικά ξεκινάει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και θα σας δείξω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, πρέπει να αξιολογηθεί τουλάχιστον από δύο αξιολογητές. Ουσιαστικά ζητείται αξιολόγηση και από τους πέντε, για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι το μοντέλο, αλλά τελικά βλέπουμε και από άλλη εμπειρία ότι κατά μέσο όρο δέχονται δύο και μερικές φορές, αν χρειάζεται και παραπάνω, ζητούνται παραπάνω αξιολογητές, αλλά πάντα οι πέντε τους οποίους, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τους ζητείται να αξιολογήσουν το άρθρο. Εκεί ξεκινάει η αξιολόγηση. Αυτοί οι αξιολογητές γράφουν τις απόψεις τους και μετά μπορεί να υπάρξει ή όχι μία αναθεώρηση του άρθρου και μία καινούργια εκδοχή του άρθρου. Και θα σας δείξω σε λεπτομέρειες τι εννοώ. Και όταν περάσει την αξιολόγηση,
Δηλαδή, όταν δύο αξιολογητές πούν ότι περνάει, τότε το άρθρο αυτό στέλνεται σε ίντεξες, στο Google Scholar, θα στέλνεται και στην Scopus κτλ. Και σε αποθετήρια. Εάν δεν περάσει την αξιολόγηση, δηλαδή αν δεν θεωρούν ότι είναι καλό το άρθρο, και θα δούμε συγκεκριμένα τι δυνατότητες υπάρχουν σε λίγο, τότε δεν θα σταλεί στο Google Scholar, στο Scopus κτλ. Άρα αυτό σημαίνει περνάω την αξιολόγηση στην πλατφόρμα. Βλέπετε λοιπόν ότι το εκδοτικό μοντέλο είναι λίγο διαφορετικό. Δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί κάπως η αξιολόγηση από τη δημοσίευση. Πρώτα γίνεται η δημοσίευση ως preprint και μετά γίνεται η αξιολόγηση. Επίσης να πω ότι σε όλα τα άρθρα γίνεται η αξιολόγηση. Δηλαδή δεν μπορείτε να υποβάλλετε ένα άρθρο στην πλατφόρμα ως preprint και να μείνει preprint. Υποβολή στην πλατφόρμα των άρθρων γίνεται με σκοπό την αξιολόγηση. Συνεπώς, θα δημοσιευτεί άμεσα το άρθρο και μετά θα γίνει η αξιολόγηση. Τώρα, η άμεση δημοσίευση πριν την αξιολόγηση ως preprint, ως προδημοσίευση, όπως λέμε στα ελληνικά, έχει φυσικά τα ωφέλη της, τα οποία είναι π.χ. ότι κατοχυρώνεται ως συγγραφής τη δική σας ιδέα πρώτα, ότι μπορεί να έχετε και άλλα σχόλια και ωφέλιμη ουσιαστικά συζήτηση από την επιστημονική κοινότητα ακόμα και πριν περάσει την αξιολόγηση, είναι συνεπώς κάτι καλό. Και μετά περνάει την αξιολόγηση, ο οποίος γνωστόν είναι ακρογωνίαος λίθος της επιστημονικής διαδικασίας, και βλέπουμε και ακριβώς τι λένε οι αξιολογητές. Είναι δηλαδή μια πολύ διαφανής διαδικασία, για να το πούμε έτσι. Τώρα, σας είπα ότι πριν να γίνει η δημοσίευση ως προδημοσίευση, η δημοσίευση ως προδημοσίευση δεν είναι λίγο άτομο. Τέλος πάντων, η δημοσίευση ως preprint ή η δημοσίευση σκέτη, γίνονται κάποιοι έλεγχοι. Ουσιαστικά ελέγχουν οι editors που έχει F1000 κατά πόσο μπορεί να δημοσιεύσει ο συγκεκριμένος όρθρος. Πρέπει να βρεθεί το project ότι είναι ορίζοντας κτλ. Δηλαδή, το eligibility ελέγχεται. Ελέγχεται κατά πόσο το άρθρο εμπίπτει, δηλαδή έχει σχέση με το άρθρο και τα λοιπά, με το project και όλα αυτά, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι π.χ. χτύπα ξύλο, πορνογραφία, όχι χτύπα ξύλο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι άσχετο με τον σκοπό της πλατφόρμας, τον επιστημονικό σκοπό της πλατφόρμας. Ελέγχεται για plagiarism, για λογοκλοπή ουσιαστικά, με αυτόματο τρόπο, με το authenticate, νομίζω χρησιμοποιεί η F1000. Και μετά άλλοι έλεγχοι είναι ουσιαστικά να δούνε ότι το άρθρο ακολουθεί τις διαδικασίες και τις πολιτικές της πλατφόρμας, έτσι, οι οποίες είναι πολύ λεπτομερείς. Αν μπείτε και τις δείτε, θα το καταλάβετε και για τα ethics και για το open access και τα επιστημονικά, τα επιστημονικά guidelines. Αυτά όλα ελέγχονται. Ελέγχονται τα δεδομένα, αν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα στα οποία βασίζεται το άρθρο. Και φυσικά η πλατφόρμα, εννοείται να το πω για να το κατανοήσετε, επειδή είναι της Κομισιόν και εξυπηρετεί τον ορίζοντα, έχει όλες τις πολιτικές του ορίζοντα για τα ethics και το open access. Συνεπώς, τα δεδομένα πρέπει καταρχάς να είναι ανοιχτά, εκτός και αν δεν γίνεται να είναι ανοιχτά. Και σε αυτό έχει σχέση με τις εξαιρέσεις του ορίζοντα 2020. Και επίσης, ουσιαστικά υπάρχει και μια συνδιαλλαγή της F1000 με τους ερευνητές για να τους βοηθήσουν να κάνουν τα δεδομένα και τυχόν software που έχουν findable, accessible, interoperable and reusable. Δηλαδή, θέλουμε όλα αυτά να υπάρχουν πριν γίνει η δημοσίευση. Μετά το άρθρο πηγαίνει στην παραγωγή και ουσιαστικά γίνονται τα PDF, HTML και XML, τα οποία επιτρέπουν ουσιαστικά και το text and data mining, την εξόρυξη δεδομένων και κειμένου ουσιαστικά. Γίνεται ένα editing και proofing. Κοιτάνε ακόμα και τα footnotes και όλα αυτά. Δίνονται DOIs και ελέγχονται. Και μετά περνάει και δημοσιεύεται. Άρα βλέπετε ότι κάποια πράγματα που ίσως σε μια διαδικασία εκδοτική που έχετε συνηθίσει γίνονται μετά την αξιολόγηση, εδώ γίνονται πριν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ανέφερα και πριν φυσικά, ότι όσο είναι δυνατόν και σύμφωνα με τις πολιτικές του ορίζοντα, τα επιστημονικά δεδομένα πρέπει να είναι ανοιχτά και πρέπει να υπάρχουν, να μπορούν δηλαδή να είναι προσβάσιμα και για την επαναληψιμότητα και το reproducibility
της έρευνας. Και εδώ βλέπετε τους λόγους εξαιρέσεων ουσιαστικά από αυτό, αλλά κατά τα λοιπά θα πρέπει αυτά να υπάρχουν. Περνάμε λοιπόν τώρα στη φάση της ανοιχτής αξιολόγησης. Είναι ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί ήδη ως preprint, ως προδημοσίευση. Φαίνονται οι ταυτότητες των συγγραφέων και επίσης οι αξιολογητές πρέπει και οι ίδιοι να δώσουν ανοιχτά τις δικές τους ταυτότητες και επίσης πρέπει να εξηγήσουν αν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, conflict of interest όπως λέμε. Όλα αυτά, όπως σας είπα και πριν, ελέγχονται. Και φυσικά το πάρα πολύ βασικό ζήτημα το οποίο ενισχύει την διαφάνεια είναι ότι οι αξιολογήσεις αυτές είναι ανοιχτές. Και δημοσιεύονται, αφού δημοσιευτεί το άρθρο, δημοσιεύονται και η κάθε μία ως παράγοντα. Το επίσης πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο για τους ερευνητές που κάνουν αξιολογήσεις, είναι ότι και οι ίδιες οι αξιολογήσεις πλέον έχουν τα δικά τους DOI, τις διαβάζει κανείς και ως ανεξάρτητο αποτέλεσμα έρευνας, έτσι. Και μπορεί κανείς να τις αναφέρει, να γίνουν ετεροαναφορές αυτές και φυσικά υπάρχουν και τα μετρικά στοιχεία επάνω σε αυτές. Τώρα, όταν ένας αξιολογητής ολοκληρώνει την αξιολόγησή του, πρέπει να πει αν η εργασία περνάει ουσιαστικά, αν την εγκρίνει. Και εξηγεί εδώ πέρα στον ίδιο τον αξιολογητή. Εδώ βλέπετε κατευθείαν ένα screenshot από την εικόνα του αξιολογητή. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι αξιόπιστο επιστημονικά και ότι χρειάζεται μόνο ελάχιστα ή καθόλου, ας πούμε, αλλαγές. Αυτό είναι το approved. Το approved with reservations σημαίνει ότι χρειάζονται να γίνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές για να, σε κάποια θέματα, τέλος πάντων, για να είναι πλήρως επιστημονικά αξιόπιστο το paper, η δημοσίευση. Και το τελευταίο είναι ότι I do not approve, δηλαδή δεν εγκρίνεται καθόλου, διότι υπάρχουν ουσιαστικά και βασικά προβλήματα με την δημοσίευση αυτή. Οπότε δίνεται αυτή η αξιολόγηση και όπως σας είπα πριν, για να θεωρηθεί ότι έχει περάσει την αξιολόγηση και θα πάει σε indexers, στο Google Scholar, στο Scopus και όπου αλλού, χρειάζεται είτε δύο approved, δύο εγκεκριμένα ουσιαστικά, είτε ένα approved και δύο approved with reservations. Κάτι λιγότερο, δηλαδή ένα approved και ένα X, δεν θα πάει για indexing. Διότι θεωρείται ότι η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι δεν είναι ικανό. Εκτός και αν πάρει και άλλο ένα, ουσιαστικά το οποίο είναι είτε tick είτε approved with reservations. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι βέβαια ότι σε αυτό το διαφανές έτσι, μοντέλο έκδοσης οι ερευνητές, οι συγγραφείς μπορούν να απαντάνε στους αξιολογητές. Όπως σας είπα πριν, μπορούν να αναθεωρήσουν το άρθρο του και να βάλουν και νέες εκδόσεις, οι οποίες σε κάθε μία από αυτές φυσικά είναι μία νέα έκδοση του άρθρου και έχει το δικό της χωριστό DOI κτλ. Μπορεί να αναφερθεί χωριστά. Και αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Είναι ουσιαστικά αυτό που είπαν κάποιοι συνάδελφοι στο εξωτερικό. Πλέον δεν έχουμε το version of record, που είναι ουσιαστικά η τελική εκδοχή, αλλά έχουμε ένα record of versions. Ουσιαστικά υπάρχει ένα record συνεχόμενων εκδοχών, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και ουσιαστικά είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνεχίσει ο επιστημονικός διάλογος με διάβια, με διαφάνεια στο διαδίκτυο. Αυτό προκύπτει από αυτά που είπα πριν, αλλά να το ξαναπώ, ότι η πλατφόρμα υποστηρίζει άρθρα σε όλες τις επιστήμες, έτσι, συνεπώς και στις Science Technical Medical, Social Sciences και Humanities. Και εδώ πέρα βλέπετε τους τύπους των άρθρων που υποστηρίζουμε σε κάθε περιοχή. Αυτό δεν είναι written on stone, δεν είναι άτεκτο. Ουσιαστικά στο μέλλον, αν υπάρχει λόγος, μπορούν να προσθεθούν άρθρα και αν το επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα και υπάρχουν guidelines, δηλαδή οδηγίες για όλα και για τις τρεις μεγάλους ουσιαστικά κατηγορίες επιστημών, αλλά και για τον κάθε τύπο άρθρου χωριστά. Και θα σας δείξω σε λίγο και πώς μπορεί κανείς να ψάχνει για άρθρα μέσα στην πλατφόρμα.
Νομίζω κάτι τελευταίο. Δεν σας έδειξα ουσιαστικά και τα metrics που υπάρχουν πάνω στην πλατφόρμα. Θα σας τα δείξω και μπορούμε ίσως να πάμε να δούμε στην πλατφόρμα, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τις 24 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά. Χωρίζεται, κανείς μπορεί να εξερευνήσει την πλατφόρμα με πολλούς τρόπους. Μπορεί καταρχάς, συγγνώμη τώρα εδώ, μπορεί να ψάξει τα έξι fields of science, όπως τα λέει, το Frascati Manual του ΟΣΑ, τα οποία είναι Humanities and Arts, Social Sciences, Science, Technology, Medical, δεν θυμάμαι ακριβώς το διαχωρισμό, θα σας τα δείξω, είναι έξι, μπορεί κανείς να κάνει κλικ σε μία από αυτές τις έξι κατηγορίες απευθείας πάνω στην πλατφόρμα. Μπορεί όμως επίσης να κοιτάξει τα λεγόμενα gateways, τα οποία ουσιαστικά είναι η διάρθρωση του προγράμματος πλαισίου, δηλαδή μπορεί να κοιτάξει ανάλογα με το excellence και excellence, global challenges και δεν θυμάμαι το άλλο. Τρία νομίζω είναι τα βασικά gateways και μπορεί να κοιτάξει και, κάπως, και κάτω από αυτά, όπως το ERC, το Marie Curie, το FET κτλ. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να δείτε τι δημοσιεύεται στην πλατφόρμα σε περιοχές, σε προγράμματα ουσιαστικά που είναι σχετικά με το δικό σας. Μάλιστα, εδώ έχουμε και ένα παράδειγμα για τα article metrics. Εδώ βλέπετε ένα άρθρο, το οποίο βλέπετε ότι είναι awaiting peer review, δεν έχει γίνει ακόμα η αξιολόγηση και το δείχνει αυτό, αν είναι peer review θα δείχνει ότι είναι peer review το άρθρο και θα δείχνει πόσα ticks έχει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μετρικοί δείκτες που έχει σχέση με τα downloads, με τα citations, το dimension εδώ πέρα, το measurement of dimensions με την cross ref και άλλα διάφορα, τα οποία ίσως καλύτερα μπορούμε να τα δούμε online σε λίγο. Και δεν σας έχω δείξει και ένα δημοσιευμένο άρθρο και μπορούμε να πάμε online σε λίγο για να δούμε. Και τελικά ένα μάλλον τελικό slide και μπορούμε να συζητήσουμε και να επισκεφθούμε το site της πλατφόρμας για περισσότερο ενδιαφέρον. Σας είπα ότι έχει γίνει δημόσιος διαγωνισμός και έχουμε ένα framework από το tender, ένα συμβόλαιο για 4 χρόνια με την F1000. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε σκληρά γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Να δούμε πώς μπορούμε μάλλον να επεκτείνουμε την πλατφόρμα και σε άλλα προγράμματα πλαίσιο της Κομισιόν. Γιατί φυσικά ορίζοντας Ευρώπη και ορίζοντας 2020 είναι τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα, όμως και άλλα προγράμματα πλαίσιο παράγουν ερευνητικά αποτελέσματα και δημοσιεύσεις, χωρίς να είναι αναγκαστικά στοχευμένα στην έρευνα. Και εδώ σας δείχνω, ας πούμε, για το άσυλο, το πρόγραμμα για την μετανάστευση κτλ. Και όλα αυτά μας έχουν ζητηθεί και γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς και πιθανή συνεργασία με εθνικούς χρηματοδότες έρευνας και αυτή η πιθανότητα μας έχει γίνει γνωστή από κράτη-μέλη σε διάφορες συζητήσεις, ότι π.χ. ο Φιλανδός Φάντερ ή ο Ολλανδός Φάντερ θα ήθελε να μπορούν και οι δικοί του ερευνητές να δημοσιεύουν. Τώρα φυσικά δεν μπορούν, αλλά θα εξετάζουμε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό δυνατό με τους αντίστοιχους φυσικά εθνικούς χρηματοδότες να πληρώνουν το δικό τους κομμάτι. Έτσι. Οπότε αυτό κοιτάμε τώρα, το μέλλον του Open Research Europe, χωρίς καν να έχει ξεκινήσει, μόλις έχει ξεκινήσει, όπως σας είπα. Και τέλος, ετοιμάζεται και ένα μικρό hub επάνω στο site, θα το δείτε, το οποίο έχει υλικό για όλους εσάς που μπορεί να ενδιαφέρεστε, όπως poster, PowerPoint, standard PowerPoint κτλ. Αν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Και βέβαια έχει και Twitter η πλατφόρμα, at Open Research, κάτω παύλα EU, και ακολουθήστε το, πηγαίνει πολύ καλά το Twitter και υπάρχει έτσι αρκετό ενδιαφέρον. Αυτά έντροχα, δηλαδή θα προσπαθήσω να σταματήσω να διαμοιράζομαι την εικόνα μου, την εικόνα του υπολογιστή. Σίλβια, ακούγομαι? Ναι, Βικτώρια. Ναι. Okay. Ναι. Λίγο εντροχάδι στο τέλος. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε και online να δούμε την πλατφόρμα ίσως πολύ γρήγορα και αν υπάρχουν ερωτήσεις να απαντήσω στις ερωτήσεις. Ναι, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Τέλεια. Όμως αν θέλεις να δούμε την πλατφόρμα, ναι, και ακολούθως. Ναι. Τώρα ελπίζω να ξεκινήσει. Open Research Europe, αν κάνετε Google Search, θα το βρείτε.
Δεν ξέρω αν βλέπετε την εικόνα του υπολογιστή μου, την οθόνη μου μάλλον. Τη βλέπετε? Ναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν είναι η αρχική σελίδα και βλέπετε τις 6 θεματικές περιοχές του Φρασκάτη, για τις οποίες σας έλεγα στην αρχή. Μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε browse, δηλαδή να περιηγηθείτε με βάση αυτές τις περιοχές. Ή μπορείτε να πάτε απάνω αριστερά στα gateways, όπως σας είπα, τα οποία είναι τα προγράμματα, τα επιμέρους προγράμματα του ορίζοντα 2020 αυτή τη στιγμή, και μετά θα έχουμε και τον ορίζοντα Ευρώπη. Εδώ πέρα, στο About, μπορείτε να δείτε τις γενικές πολιτικές, και αν είστε ερευνητής, σας το συστήνω καταρχάς, και το Hide Works, που δείχνει αναλυτικά κάποια από τα πράγματα που σας είπα, guidelines για τους αξιολογητές, να δείτε το Scientific Advisory Board και εκτενείς Frequently Asked Questions, συχνές ερωτήσεις. Και εδώ μετά, στα article guidelines, μετά πηγαίνετε στα new versions, πηγαίνετε στα guidelines για, για το συγκεκριμένο τύπο άρθρου. Και για τα data guidelines, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Και στο article processing charges, τα οποία σας είπα δεν υπάρχουν, απλά εξηγούμε το πώς χρηματοδοτείται ουσιαστικά η πλατφόρμα και πού πηγαίνουν τα χρήματα ανά άρθρο. Η Κομισιόν, για να σας εξηγήσω, πληρώνει, έχει πληρώσει ένα flat fee στην F1000, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, για να φτιάξει την πλατφόρμα, να την τροποποιήσει, δηλαδή αυτή που έχει ήδη, να μας την νοικιάζει, να τη φτιάξει σύμφωνα με τα δικά μας, τις δικές μας προδιαγραφές, και να κάνει και διάφορες δραστηριότητες όπως communication, επικοινωνία και άλλα πράγματα, και να διαμορφώσει τα editorial policies και όλα αυτά. Και τους πληρώνουμε επίσης και ένα άρθρο που δημοσιεύεται. Αυτά είναι τα article processing charges, τα οποία δεν τα πληρώνουν οι ερευνητές, τα πληρώνει η Κομισιόν ένα άρθρο που δημοσιεύεται. Και εκεί πέρα σας δείχνουμε πού πηγαίνουν ουσιαστικά, σε ποιες δουλειές πηγαίνουν αυτές οι χρεώσεις. Συνεπώς, σας συστήνω να απλοηγηθείτε. Πατάω εδώ, ας πούμε, στα Humanities and the Arts για να δω τι άρθρα έχει, και νομίζω συζητούσαμε στην αρχή. Η πλατφόρμα έχει λίγο ένα θεματάκι με το loading, το οποίο θα βελτιωθεί όμως. Βλέπετε, έχουμε 5 άρθρα Humanities. Και αυτό εδώ πέρα για τις κατακόμβες στη Βαλτική ήταν το πρώτο που δημοσιεύτηκε, που έχει περάσει 2 αξιολογήσεις. Το βλέπετε ότι έχει περάσει 2 αξιολογήσεις, και πηγαίνουμε πάνω στο άρθρο. Βλέπουμε τα καταρχάς metrics, ότι υπάρχουν 100 επισκέψεις και 3 downloads. Σε λίγο θα βλέπουμε και citations και άλλα πράγματα. Βλέπουμε τα ORCID IDs των ερευνητών, κάποιων από τους συγγραφείς, και βλέπουμε εδώ και τις αξιολογήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει η πρώτη εκδοχή του άρθρου, δεν έχει γίνει δεύτερη εκδοχή, το έχουν αξιολογήσει θετικά οι αξιολογητές. Και εδώ πάμε, βλέπουμε και τα ονόματα των αξιολογητών εδώ πέρα και από πού είναι, και πάμε να διαβάσουμε και μία αξιολόγηση, έτσι, η οποία αξιολόγηση φυσικά έχει συγκεκριμένο κείμενο με οδηγίες και συγκεκριμένες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Και επίσης βλέπετε ότι μπορεί κανείς και όθρο να απαντήσει εδώ πέρα. Οπότε είναι ένα αρκετά διαφανές, θα έλεγα, μοντέλο, όπως βλέπετε. Και τίποτα, απλά σας προτρέπω να περιηγηθείτε στην πλατφόρμα και σίγουρα να υποβάλλετε, εάν είστε ερευνητής, να υποβάλλετε την εργασία σας εφόσον έχετε έτσι project Horizon 2020. Αυτά, εν τροχάδι, και να δούμε ερωτήσεις. Σίλβια. Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω εδώ πάρα, 59, πάρα πολύ. 59 σχόλια. Ευτυχώς τα περισσότερα είναι καλημέρα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, ήταν εξαιρετική η παρουσίαση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο σου και για την παρουσίαση σου. Όντως φαίνεται ότι η Επιτροπή υποστηρίζει με κάθε τρόπο και θέτει την ανοιχτή πρόσβαση ως βασική αρχή και για τη διαφάνεια, αλλά και για την ανάπτυξη, έτσι, της έρευνας και της καινοτομίας. Τώρα, σχετικά με τις ερωτήσεις, ναι, πες μου, Βικτωρία, κάτι θες. Τίποτα, βλέπω εδώ, νομίζω την πρώτη ερώτηση που βλέπω αφορά, ίσως είναι της κυρίας Φρατζή, για τους αξιολογητές. Πολύ συχνά έχουμε ερωτήσεις για την διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό που γίνεται είναι, καταρχάς, ότι η F1000 έχει ένα εργαλείο Artificial Intelligence, το οποίο προτείνει αξιολογητές στον ερευνητή. Οπότε ο ερευνητής βλέπει μία σειρά προτάσεων που έχουν γίνει μέσα από αυτό το εργαλείο που του δίνονται, τις οποίες μπορεί να επιλέξει τους δικούς του. Αυτός επιλέγει τους αξιολογητές τελικά,
είτε είναι αυτή που προτείνει το εργαλείο, είτε είναι αυτή που προτείνει αυτός, τους προτείνει ο ίδιος. Τους προτείνει, είναι αυτό που λέμε author-based review. Αυτοί βεβαίως ελέγχονται πριν ξεκινήσεις. Συνεπώς, αυτός λέει, εγώ θέλω αυτούς τους πέντε. Υπάρχουν οδηγίες για τους ερευνητές πώς επιλέγετε τους αξιολογητές σας και το λέει. Και μάλιστα έχουμε φροντίσει ακόμα να υπάρχει και diversity και μια ποικιλία ακόμα και σε ό,τι αφορά το φύλο για τους αξιολογητές. Είναι έτσι αρκετά ενδιαφέρον. Οπότε έχουν από εμάς, από την πλατφόρμα, οδηγίες οι ερευνητές για το πώς επιλέγονται οι αξιολογητές και τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Και όταν μπείτε ως ερευνητής θα το δείτε. Είναι γύρω στις 2 σελίδες οδηγίες για το πώς και τι να κάνετε, what not to do. Δηλαδή δεν μπορείτε να επιλέξετε π.χ. άλλον ερευνητή στο τμήμα σας. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ερευνητή στον οποίο είσαστε στο ίδιο project τα τελευταία 5 χρόνια. Το λέει. Και αφού επιλέξει ο ερευνητής, αυτά τα ελέγχει F1000, δηλαδή δεν πάει απευθείας. Αν δει ότι κάπου κολλάει και βρεθεί conflict of interest, δηλαδή αντικρουόμενα συμφέροντα, τα οποία δεν έχει, δεν τα έχει πει, τα έχει αποκρύψει ουσιαστικά ο ερευνητής, δεν θα προχωρήσει αυτό. Συνεπώς υπάρχει, είναι μεν από τον ερευνητή, αλλά υπάρχει έλεγχος. Και εφόσον βρεθούν 5 οκ, ερευνητές, δηλαδή που είναι κατάλληλοι, με τους οποίους δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε το αίτημα αξιολόγησης στέλνεται και στους 5 αυτόματα. Δηλαδή μπορεί αυτόματα σε μία εργασία να υπάρχουν 5 αξιολογήσεις, επειδή και οι 5 είπαν οκ. Αυτό είναι σπανιότατο και δεν συμβαίνει ποτέ από ό,τι μας έχει πει F1000 και στις άλλες τους πλατφόρμες. Αν ξέρετε, έχουν και άλλες πλατφόρμες, εντάξει, γιατί και οι ερευνητές έχουν περιορισμένο χρόνο. Οπότε αυτό γίνεται. Δεν επιλέγονται ένα θέμα. Ναι, απαντήθηκε νομίζω και η ερώτηση. Ναι, ναι. Ούτε μόνιμη ομάδα αξιολογητών υπάρχει, όχι. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η καταγραφή των προσωπικών αντιλήψεων ή... δεν καταλαβαίνω μάλλον την ερώτηση εδώ πέρα. Η ερώτηση της κυρίας Ηλιοπούλου. Ακριβώς, ναι. Μήπως θα μπορούσε να μας στείλει κάποια επεξήγηση. Κάποια επεξήγηση. Αν θα έχει βαθμό impact, ουσιαστικά μπορεί να έχει τελικά, για να απαντήσω άμεσα στην ερώτηση της κυρίας Παναγιώτου. Εμείς δεν θα το ζητήσουμε, γιατί η Επιτροπή έχει επίσημα πει ότι δεν συμφωνεί με το impact factor ως τρόπο μέτρησης του αντικτύπου της δουλειάς των ερευνητών και ότι το θέμα είναι πολύ πιο πολύπλοκο από το που δημοσιεύουμε και το βαθμό impact, το impact factor που έχει ένα περιοδικό στο οποίο δημοσιεύουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι στο χέρι μας, γιατί το impact factor ανατίθεται, οπότε πιθανότατα θα έχει impact factor κάποια στιγμή στο μέλλον η πλατφόρμα, όταν θα έχει αρκετό content. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιμένουμε στο ότι ο αντίκτυπος της εργασίας ενός ερευνητή μπορεί να δειχθεί με μια ποικιλία ουσιαστικά διαφορετικών δικτών και όχι μόνο με ένα δίκτυ, δηλαδή πόσα citations, πόσα downloads, πόσα views, πόσα κοινωνικά δίκτυα και ότι αυτός μπορεί να είναι και διαφορετικός αντίκτυπος, δηλαδή υπάρχει ο επιστημονικός αντίκτυπος που σίγουρα το citation σου δείχνει ως ένα βαθμό τι αντίκτυπο έχει. Ο κοινωνικός αντίκτυπος, το οποίο μπορεί να το καταλάβουμε από τα social media π.χ. και τα λοιπά. Οπότε δεν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα τόσο έτσι, μαύρα ή άσπρα. Και ξέρουμε βέβαια ότι οι ερευνητές επί της παρούσης αξιολογούνται με το impact factor, οπότε παράλληλα έχουμε και άλλες δράσεις προκειμένου να υπερκεραστεί, να αλλάξει ουσιαστικά, να αλλάξει κάπως αυτό το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο βασίζεται πάρα πολύ στο impact factor, το οποίο θεωρούμε ότι είναι λάθος. Για το ζενόντο, πολύ σωστά σας είπα ότι ένας ερευνητής ο οποίος δημοσιεύει στο ORE, το λέμε εμείς, Open Research Europe, ουσιαστικά έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις του ορίζοντα Ευρώπη και ως 2020 για την ανοιχτή πρόσβαση, η οποία, όπως σας είπα στην αρχή, είναι με κατάθεση σε αποθετήριο και αυτό συμβαίνει γιατί η πλατφόρμα θα καταθέτει στο ζενόντο τις δημοσιεύσεις για λογαριασμό των ερευνητών. Συνεπώς, οι δημοσιεύσεις θα διατίθενται και από το ζενόντο στο μέλλον,
2-3 φορές το χρόνο, τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία, η πλατφόρμα θα καταθέτει στο Ζενόντο και το Ζενόντο θα τα διαθέτει τα άρθρα και από εκεί, με ανοιχτή πρόσβαση. Συνεπώς θα εκπληρώνεται μάλλον αυτή η απέτηση του Ορίζοντα Ευρώπη. Και επίσης είναι πάρα πολύ καλό, διότι συμβάλλει και στην μακροχρόνια διατήρηση του περιεχομένου, έτσι. Και το άλλο μας θέμα είναι να γίνει έξτρα δουλειά στο μέλλον και μέσω του Open Air, με την πλατφόρμα και την F1000 που δουλεύει, ουσιαστικά λειτουργεί την πλατφόρμα, για να εμπλακούν κάπως, να μπορεί να στέλνει και στα ιδρυματικά αποθετήρια. Δηλαδή, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι λίγο πρόβλημα και δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς της πλατφόρμας, είναι μάλλον των αποθετηρίων. Αλλά γίνεται εργασία και για αυτό. Να μας μιλήσετε για τα κίνητρα και την επιλογή excellence. Αυτό δεν μου είναι ακριβώς σαφές. Αν θέλετε, το διευκρινίσετε, κυρία Φρατζή. Μόνο έρευνες που εμπίπτουν σε project, ναι. Όπως εξήγησα και στην αρχή, τα ερευνητικά, τα άρθρα πρέπει να είναι αποτέλεσμα project ορίζοντας 2020, τουλάχιστον in part, όπως λέμε, τουλάχιστον μέρος, ας πούμε, της έρευνας πρέπει να βασίζεται στον ορίζοντα 2020, τουλάχιστον ένας συγγραφέας πρέπει να έχει από τους συγγραφείς να έχει έργο 2020 από το οποίο προκύπτει αυτό το άρθρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και με άλλους ανθρώπους που δεν συμμετείχαν στο άρθρο, αλλά ότι το άρθρο πρέπει να είναι αποτέλεσμα του έργου αυτού. Όχι, η πλατφόρμα δεν καλύπτει conference proceedings, είναι one article at a time. Επίσης, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε βιβλία, όμως ήθελα να πω πριν και το ξέχασα για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ότι εκεί τα άρθρα στις ανθρωπιστικές επιστήμες μπορεί να έχετε και μεγάλα άρθρα. Δείτε τις πολιτικές για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τα άρθρα εκεί συγκεκριμένα, τα research articles ή κάποια άλλα articles, τώρα δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι αρκετές χιλιάδες παραπάνω λέξεις από ότι τα standard articles, ας πούμε, σε life sciences, engineering κτλ. Τα ιδρυματικά αποθετήρια, ναι, εμείς θέλουμε στο μέλλον ένας ερευνητής που σου λέει ότι είμαι από το, ξέρω εγώ, τάδε πανεπιστήμιο της Κύπρου, το ανοιχτό πανεπιστήμιο, οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο, και θέλω να πάει το paper μου, η εργασία μου στο ιδρυματικό μου αποθετήριο, αυτό να μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η διάθεσή μας και ο στόχος. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται δουλειά όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τα ιδρυματικά αποθετήρια. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε δει ότι είναι ένα θέμα και θέλουμε, δηλαδή έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η δουλειά και μέσω του Open Air, οπότε όσοι από εσάς ασχολείστε με αποθετήρια, κοιτάξτε το κι εσείς από την πλευρά σας. Άρα, Βικτώρια μου, προς το παρόν θα πηγαίνουν στο Ζενόντο μόνο? Προς το παρόν θα πηγαίνουν μόνο στο Ζενόντο, μέχρι να είναι δυνατόν να μπορούν τα αποθετήρια να δέχονται τα άρθρα των ερευνητών τους, ακριβώς, να τραβήξουμε. Ναι. Αν θα κατηγορούνται deliverable ερευνητικών προγραμμάτων, όχι, δεν είναι για deliverable. Είπαμε ότι είναι για πρωτότυπα άρθρα, είναι δηλαδή όπως είναι ένα, ας το πούμε, ένα mega journal, δηλαδή, για να το καταλάβετε τώρα. Είναι μια πλατφόρμα τύπου mega journal, δηλαδή πρωτότυπα άρθρα, δημοσιεύονται και αξιολογούνται. Είναι το ίδιο πράγμα, ακριβώς το ίδιο που θα κάνατε σε ένα περιοδικό. Εκτός αν ένα επιστημονικό άρθρο είναι deliverable του ερευνητικού σας προγράμματος, αν έχετε βάλει στο ερευνητικό πρόγραμμα deliverable δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό, τότε ναι, θα μπορούσε να είναι. Αλλά δεν δημοσιεύετε τα deliverables, όχι, είναι μια πλατφόρμα για δημοσίευση επιστημονικών άρθρων. Νομίζω ότι κάπου εδώ ξεχωρίζει και η διαφορά μεταξύ αυτής της πλατφόρμας και του Ζενόντο. Ότι το Ζενόντο είναι ένα αποθετήριο, στο οποίο βεβαίως μπορούν να ανέβουν και τα deliverables, για παράδειγμα. Φυσικά, εννοείται, ναι. Ναι, όμως το ORE είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας γίνεται η καταρχήν δημοσιεύσεις, έτσι. Ακριβώς. Λειτουργεί όπως ένα περιοδικό, όπως κάθε άλλο περιοδικό, απλά δεν είναι περιοδικό, με την έννοια ότι π.χ. τα περιοδικά τώρα είναι πολύ εξειδικευμένα. Βλέπετε εδώ ότι δεν είναι εξειδικευμένο με την έννοια ότι εξυπηρετεί όλες τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες, δηλαδή να μπορεί ο κόσμος, οι ερευνητές, να πλογηθούν σε αυτά
Καταρχάς με θεματικές περιοχές, δηλαδή ένας που είναι humanities, είναι στις ανθρωπιστικές επιστήμες, και μπορεί ο άνθρωπος να μην θέλει να δει, ας πούμε, life sciences. Οπότε τότε κάνει κλικ και πηγαίνει μέσα στα humanities. Και στο μέλλον αυτό που θα γίνει είναι ότι θα υπάρχουν και επιμέρους ακόμα πιο κάτω διαχωρισμοί. Δηλαδή θα μπορεί να πάει στο archaeology π.χ. Ή στο history, στο modern history. Και ένα άλλο πράγμα που θα κάνουμε στο μέλλον και έχουμε στο μυαλό μας είναι τη δημιουργία communities, δηλαδή κάποια μπορεί να υπάρχει π.χ. ένα archaeology community, το οποίο μπορεί να κάνει και curate, αυτό που λέμε, πώς το λέμε το curate, να επιμελείται ουσιαστικά μια συλλογή άρθρων. Οπότε βλέπετε ότι εκεί μπορεί να, στο μέλλον να δημιουργηθεί και μια άλλη λειτουργία, έτσι, πιο κοντά σε περιοδικό, στο γνώριμό μας, ας πούμε, περιοδικό. Ακόμα μία ερώτηση. Ναι, βλέπω. Ένα άρθρο το οποίο δεν έχει κριθεί ως αποδεκτό. Παραμένει στην πλατφόρμα ως preprint. Ναι, παραμένει στην πλατφόρμα και το όμορφο είναι ότι είναι απόλυτα διαφανή στη διαδικασία. Δηλαδή, παραμένει στην πλατφόρμα, φαίνεται ότι δεν έχει περάσει την αξιολόγηση, φαίνονται οι αξιολογήσεις, δηλαδή φαίνονται ότι ένας ή δύο ή τρεις αξιολογητές έχουν βάλει X ή question mark, ερωτηματικό κτλ. Και φαίνεται και τι έχουν γράψει, δηλαδή για ποιο λόγο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στην ουσία, δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή με αυτό το μοντέλο να βελτιώσει την εργασία του, έτσι. Δηλαδή, εμένα δεν ξέρω, αν μου γράφανε οι δύο αξιολογητές, ο ένας Βικτώρια, μου σε χάσαμε. Βικτώρια, μας ακούς εσύ? Χάθηκε το σήμα μου. Ναι. Σιλβία, με ακού. Σε χάσαμε για λίγο, Βικτώρια μου. Κάνει unmute. Κάνει unmute. Ναι, ναι. Σήμερα το ίντερνετ μου κάνει κόγκσες. Είναι ο λεγόμενος νόμος του Μέρφη. Είναι γιατί έπρεπε να σε έχουμε επιτόπου και Εντάξει, δεν μου συμβαίνει συχνά, ομολογουμένως, γιατί έχω συνέχεια meetings, αλλά οκ. Συνεπώς, το έργο, για να ολοκληρώσω την απάντηση στην κυρία Κολοβού, το άρθρο που δεν είναι αποδεκτό παραμένει ως preprint, εκτός και αν κάνω αυτά που μου ζητάνε οι αξιολογητές, αναρτήσω μία καινούργια έκδοση, η οποία τελικά είναι αποδεκτή. Όμως θα φαίνεται ότι στο προηγούμενο review της προηγούμενης εκδοχής δεν ήταν αποδεκτό. Οπότε αυτό, εντάξει, κάποιοι ερευνητές μπορεί να το θέλουν, κάποιοι μπορεί να μην το θέλουν. Οπότε είναι όμως απόλυτα διαφανής η διαδικασία. Δηλαδή, σπάει κόκαλα η διαφάνεια. Σε βαθμό που μπορεί να μην είναι επιθυμητό. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ερώτηση για institution, για τα discipline specific repositories. Ναι, θα στέλνετε σίγουρα στην PubMed PMC Europe και κοιτάμε και για άλλα μεγάλα θεματικά αποθετήρια. Ναι, σε αυτό ήταν πολύ σωστή ερώτηση. Για τη βιωσιμότητα, ναι. Εμείς ουσιαστικά όχι, το δημοσιευμένο είναι πολύ... Α, ο Ηράκλητος, γεια σου Ηράκλη, συνάδελφος. Ναι, έχουμε προβλέψει, θα έλεγα, σχεδόν τα πάντα, Ηράκλητε. Αν λήξει η συνεργασία, το δημοσιευμένο περιεχόμενο είναι CC BY ούτως ή άλλως, δεν έχει δικαιώματα η F1000 κανένα, θα είναι σε αποθετήρια και εμείς έχουμε δικαίωμα σε όλο το content, το οποίο είναι το επιστημονικό content. Έχουμε δικαίωμα να το κατεβάσουμε, δηλαδή, σε δικά μας συστήματα και να το ανεβάσουμε σε μια καινούργια πλατφόρμα. Καθώς επίσης και το content, το οποίο είναι δικό μας, που σημαίνει τα διαδικαστικά, login, logout, transactions δηλαδή, και συνδιαλλαγές που δεν φαίνονται έξω. Αυτά επίσης πρέπει να μπορούμε να τα κατεβάσουμε και θα πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν σε νέα συστήματα.
Όλο αυτό είναι προδιαγεγραμμένο με μεγάλη σαφήνεια. Ναι, συνεπώς, εάν λήξει αυτό το συμβόλαιο, θα δούμε τι θα γίνει. Περιλαμβάνεται στην δουλειά για τη βιωσιμότητα. Όπως σας είπα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή και εθνικών χρηματοδοτών σε αυτό, για λογαριασμό των ερευνητών τους. Το κοιτάμε αυτό. Θα μπορούσε π.χ. να είναι ένα joint procurement στο μέλλον. Ή θα μπορούσε π.χ. η Κομισιόν να αναθέσει σε κάποιον να της φτιάξει μία δική της πλατφόρμα από open source, την οποία θα την έχει η Κομισιόν και ίσως θα έχει κάποιον άλλο να την τρέχει. Την F1000 ή κάποιον άλλον, ή να την τρέχει η ίδια. Αλλά εμείς νομίζω τώρα το έχουμε ξεκινήσει. Στο μέλλον νομίζω ότι θα είναι κάτι σε πολύ πιο σταθερές βάσεις, θα έλεγα. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει συνέχεια στην πλατφόρμα, δεν θα σταματήσει τα 4 χρόνια. Αυτό μπορούμε να το εγγυηθούμε, είτε είναι η F1000 είτε όποιος άλλος είναι. Δεν θα υπάρχει διακοπή ουσιαστικά. Αυτά. Η κυρία Τσουκάλα είναι policy officer στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Νομίζω δεν υπάρχει. Νομίζω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να δώσουμε λίγο το λόγο και στο Γιάννη για να μας πει για τη μετάφραση που έγινε. Ναι, οπωσδήποτε. Και ένα τελευταίο που ρωτούσε η κυρία Μαξούτη, ένα άρθρο που δεν γίνεται αποδεκτό στην πλατφόρμα. Δηλαδή δεν γίνεται αποδεκτό, δηλαδή το δεν γίνεται αποδεκτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι σημαντικό να το εξηγήσουμε για τους ερευνητές. Δηλαδή εφόσον περάσει τα pre-publication checks, τα αντιλογοκλοπή, τα δεδομένα, όλα αυτά που σας είπα στην αρχή, τον έλεγχο, compliance, τα policies και όλα αυτά, δημοσιεύεται. Το θέμα μετά είναι αν η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι είναι ένα καλό άρθρο και τι θεωρεί ότι είναι στο peer review. Αν ακυρωθεί από το peer review, νομίζω ότι μπορείτε, φυσικά, αφού το άρθρο είναι δημοσιευμένο με CC BY, με Creative Commons Attribution, μπορείτε να το βάλετε όπου αλλού θέλετε και να το υποβάλλετε όπου αλλού θέλετε. Όχι πριν όμως, όχι ταυτόχρονα, και δεν μπορεί να έχει υποβληθεί πριν. Αυτό όχι. Είναι πολύ καλή ερώτηση και αυτή, ναι. Ναι. Λογοκρισία, συγγνώμη, λογοκλοπή εννοούσα. Είπα λογοκρισία, λογοκλοπή. Αν είπα λογοκρισία, κυρία Ηλιοπούλου Δαφοπούλου, εννοούσα λογοκλοπή, έλεγχος για λογοκλοπή, όχι λογοκρισία, προφανώς. Καμία λογοκρισία. Ωραία. Βικτώρια, με ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ, ακόμα μια φορά. Να δούμε γιατί έγινε έτσι στο ελληνικό κομμάτι. Για τη μετάφραση, ναι, η συμβολή, τέλος πάντων. Ναι, εγώ θα ενημερώσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει γίνει. Γιάννη, θα μπορούσες να μας ενημερώσεις? Ναι. Να πω ότι στο chat έχω στείλει το link όπου υπάρχει η εθνική μετάφραση. Και αυτό ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε το προσωπικό εδώ της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ, και για συμβολικό λόγο, δηλαδή για να δείξουμε ότι η κοινότητα είναι πολύ κοντά στις εξελίξεις, αλλά και για πάρα πολύ ουσιαστικό να υπάρχει ένα πρώτο βοήθημα, όχι πάρα πολύ αναλυτικό, αλλά εισαγωγικό, για τους Έλληνες ερευνητές, προκειμένου να γνωρίσουν την πλατφόρμα και τις δυνατότητές της. Όπως είπε η Βικτωρία και όπως περιέγραψε, είναι μια νέα πλατφόρμα, είναι μια πολύ δυναμική πλατφόρμα, με πολύ σύγχρονα χαρακτηριστικά, η οποία ξεπερνά έτσι λιγάκι τις αγγυλώσεις του παραδοσιακού εκδοτικού παραδείγματος. Και ως εκ τούτου προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισόρροπη κατάσταση μεταξύ της έγκυρης πληροφόρησης και της επικαιρότητας που διαρκώς τρέχει. Σαν ΣΕΑΒ είμαστε αποφασισμένοι να παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά αυτές τις εξελίξεις και να ενημερώνουμε την κοινότητα. Ενημερώνουμε πρωτίστως στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά ταυτόχρονα μέσα από το σύνδεσμό μας με το Open Air, τον Ελληνικό Κόμβο και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ό,τι αναπτύσσουμε, ό,τι μεταφράζουμε, ό,τι προσαρμόζουμε, διατίθεται και στην ερευνητική κοινότητα και θεωρούμε ότι αυτά είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για τους Έλληνες ερευνητές, προκειμένου να αποκτήσουν και αυτοί έτσι, θα μπορούσα να πω, ένα μικρό συγκριτικό πλεονέκτημα, όσο το δυνατόν καλύτερα.
Πάρα πολύ, πολύ καλή έτσι, πρωτοβουλία. Μπράβο, μπράβο Γιάννη και στους όλους τους συναδέλφους σας. Θα το αναφέρω κι εγώ έτσι ως δυναμική παρέμβαση του ΣΕΑΒ και των συναδέλφων στην Ελλάδα. Νομίζω θα χαρούν οι συνάδελφοι στην Κομισιόν αυτό. Είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό για τους ερευνητές ουσιαστικά. Εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει και εγώ τι κερδίζω, ας πούμε. Περίπου το ρώτησε μια κυρία, ρώτησε αν θα έχει impact factor το περιοδικό. Οι ερευνητές που μπορούν να δημοσιεύσουν συστικά δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρήματα, είναι σημαντικό. Αλλά είναι σημαντικό επίσης να τονίσω ότι η δημοσίευση είναι άμεση, δηλαδή είναι πολύ γρήγορη. Η δημοσίευση της δουλειάς σας είναι τώρα, θα μετρήσουν τον μέσο όρο ημερών, αλλά και από άλλες πλατφόρμες που έχει εφονθάζουν και ξέρουμε πώς το τρέχει. Και τη διαδικασία είναι σε λιγότερο από 15 μέρες από την υποβολή. Αυτό, εφόσον όλα είναι καλά, έτσι, γιατί π.χ. αν βρεθεί ότι ένας ερευνητής δεν ακολουθεί ακριβώς τους κανονισμούς και τις οδηγίες κτλ., εκεί θα επιστρέψουν πίσω και θα του πούνε άλλαξε αυτό, κάνε αυτό. Υπάρχει και μια τέτοια συνδιαλλαγή, αλλά εφόσον ανταποκρίνεται γρήγορα, η δημοσίευση είναι πολύ γρήγορη. Πού τώρα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, π.χ. παίρνει ένα χρόνο και ένα και χρόνο, ξέρω εγώ, να δημοσιεύσει το τάδε περιοδικό, είναι αρκετά σημαντικό για την κατοχύρωση της δουλειάς σου. Νομίζω ότι είναι σημαντικός, όπως είπες Γιάννη, νέος τρόπος που ξεπερνάει τις αγκυλώσεις του εκδοτικού παραδείγματος του τωρινού τέλος πάντων και του παρελθόντος για όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν. Εγώ θεωρώ ότι τόσο καθηγητές, π.χ. ερευνητές με μόνιμη εργασία που δεν κινδυνεύουν ουσιαστικά, δεν θέλουν μία ακόμα εργασία σε high impact journal, μπορούν να δοκιμάσουν να δημοσιεύσουν την πλατφόρμα, όσο νομίζω και οι νέοι ερευνητές, οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται πολλές δημοσιεύσεις, να χρειάζονται αριθμό δημοσιεύσεων. Αλλά θεωρώ ότι οι καλές, αξιόπιστες, επιστημονικές πολιτικές της πλατφόρμας και η πλαισίωσή της από επιστημονικό συμβούλιο, δηλαδή προσπαθούμε να είναι επιστημονικά έγκυροι ουσιαστικά, αυτό προσπαθούμε. Θεωρούμε ότι αυτό και η διαφάνεια του εκδοτικού μοντέλου είναι αυτά που θα διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την πλαισίωση, τη στήριξη της πλατφόρμας από τους ίδιους τους ερευνητές με τις δημοσιεύσεις τους ουσιαστικά. Να συμπληρώσω και το εξής, ότι ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα που κάνουμε για την πρόθεση της ανοιχτής πρόσβασης είναι ότι, και νομίζω είναι μια προαναγγελία η οποία δεν είναι κάτι κρυφό, γιατί έχει ζητηθεί στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΒ. Ο ΣΕΑΒ κοιτάζει να συνάψει μια συμφωνία με την F1000, να έχει ένα δικό του gateway. Οπότε, δηλαδή, η πλατφόρμα της F1000 μαζί με όλα αυτά τα καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως είναι το Open Peer Review, όπως είναι τα versions του κάθε άρθρου, τα οποία προφανώς το καθένα από αυτά έχει τη δική του βαρύτητα και γι' αυτό κάποιος κόσμος επιμένει πάνω στις διαφορετικές εκδόσεις, θα είναι ακόμα ένα εργαλείο προς την ελληνική κοινότητα και νομίζω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό για αυτό που είπες εσύ, Βικτωρία, ότι και οι νέοι ερευνητές με τους οποίους θέλουμε να χτίσουμε αυτό το καινούριο παράδειγμα ανοιχτότητας στην ευρωπαϊκή έρευνα θα μπορούν να γνωρίσουν από πολύ κοντά μέσα σε ένα δικό τους, ας το πούμε, πλαίσιο όλες αυτές τις καινοτομίες. Ναι, πολύ σημαντική, πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μπράβο σας. Ναι, για να δούμε αυτά. Νομίζω δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Δεν μπορώ κάτι άλλο έτσι πολύ σημαντικό να σκεφτώ. Απλά όσοι από εσάς είστε ερευνητές και παρακολουθείτε, να περιηγηθείτε, να υπολογίσετε, να υποβάλλετε την εργασία σας, εφόσον έχετε πρόγραμμα ορίζοντα 2020 και στο μέλλον ορίζοντα Ευρώπη. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Δεν θα χρειαστεί να ξοδέψετε και λεφτά από το έργο σας. Γρήγορη δημοσίευση. Έχει πολλά θετικά. Πολλά θετικά. Αν μπορείτε έτσι λίγο να ξεφύγετε από το Journal Impact Factor, για λίγο νομίζω ότι δίνει αρκετά θετικά στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι όντως είμαστε και 10 λεπτά εκτός χρόνου. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ευχαριστούμε αρχικά πάρα πολύ για την σημερινή παρουσίαση και ήταν αρκετά λεπτομερής, to the point. Που θέλω να πω ότι εμείς θα υποστηρίξουμε, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε σαν Opener και σαν Εθνική Κόμβη με το Πανεπιστήμιο, με την Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά σε συνεργασία και με τον ΣΕΑΒ όλες αυτές τις πολιτικές και τα εργαλεία που προωθούνται μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε το κάνουμε άλλωστε εδώ και 10 χρόνια και συνεχίζουμε
συνεχίζουμε έτσι δυναμικά ως προς αυτό, οπότε ό,τι απορίες υπάρχουν, είμαστε τα, νομίζω είσαστε, είμαστε τα κατάλληλα άτομα για να τις απευθύνετε σε εμάς, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν είμαστε μόνο τα άτομα που βλέπετε, είναι ένα τεράστιο δίκτυο από πίσω, είναι συνεργασίες στην ουσία, δεν είναι μόνο κάποιοι οργανισμοί και κάποια άτομα, οπότε αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους συμμετέχοντες. Και τους συμμετέχοντες, ναι. Αν έχετε ερωτήματα, πάτε στη βιβλιοθήκη σας. Ακριβώς. Στον οργανισμό σας. Και εμείς και ως Επιτροπή ουσιαστικά βασιζόμαστε πάνω σας και στο Open Air και στις ελληνικές και κυπριακές βιβλιοθήκες να ενημερώνουν τους ερευνητές και να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά, για να το πω έτσι, για την πληροφόρησή τους για το Open Research Europe. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σωστά. Είμαστε στη διάθεση όλων πάντα. Καλή συνέχεια. Πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.